Είναι το πιο. Το μάτσο το μεγαλύτερο κίνητρο που έχετε αυτό μου λέει απέναντι στην Μπαρσελόνα είναι τα Τετάρτη. Σίγουρα ένα παιχνίδι που θέλουμε να το κερδίσουμε οπωσδήποτε. Νομίζω ότι είμαστε και κατάλληλα προετοιμασμένοι και πλέον πρέπει να δείξουμε ότι τα τέσσερα αποτελέσματα, οι τέσσερις ήττες, όχι είναι τυχές, αλλά αξίζαμε κάτι παραπάνω από αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να το στηρίξουμε το παιχνίδι με στην έδρα μας, με κόσμο και να δώσουμε σε μια νίκη με πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι. Τώρα όμως αυτή η ομάδα είναι η πρώτη του ομίλου, έχει κάνει τυχαία μια ισοπαλία, ας το πούμε. Τι έχετε παρακολουθήσει από την Μπαρσελονέτα? Σίγουρα είναι καλή ομάδα, πολύ καλή, έχει κοντρά λόγια της ομάδας, έχει κερδίσει τις περισσότερες, είναι πρώτη. Παίζει χωρίς άγχος, έχει τη διοργάνωση στη Βαρκελόνη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού μας. Είναι γρήγορη, δεν είναι τόσο δυνατή, δηλαδή είναι Ούγγροι, δεν είναι Ιταλοί. Νομίζω ότι θα τους έχουμε διαβάσει, θα τους ξαναδούμε. Δουλεύουμε για αυτό το παιχνίδι τώρα 10 μέρες, νομίζω ότι θα εμφανιστούμε πολύ καλή. Η προσθήκη του Περόνε τι αλλάζει? Κοιτάξτε, ένα παίκτη που τον ξέρουμε από τις εθνικές ομάδες είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Ήδη παίζουν πολύ καλά. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα σε έναν παίκτη. Θα πάρει και αυτό κάποιες προσπάθειες. Πρέπει να κλείσουμε και αυτόν. Είναι όλοι οι παίκτες καλοί. Ο καθένας για τη δουλειά που κάνει. Ξέρουν ποιος κάνει τι στον αγώνα. Άλλοι κολυμπάνε, άλλοι κατεβάζουν μπάλα, άλλοι κάνουν πάσεις, άλλοι σουτάρουν. Ένα παίκτη πολύ καλό που. Είναι η ομάδα που πρέπει να προσέξετε όλοι. Σίγουρα. Παίζει σαν ομάδα. Γι' αυτό και το δυνατό σημείο είναι η άμυνα. Παίζουμε καλύψεις, παίζουμε βοήθεια. Πρέπει να έχουμε υπομονή και να βρούμε τη σωστή επιλογή στο τέλος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.